Ο Αποστολάκης που κάνει ωραίο άνοιγμα για τον Μαρακό. Δεν υπάρχει offside. Το Μαρακό απέναντι στον Κατσιπάνο. Το σουτ και το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Και πάλι για τον Μαρακό που φαίνεται την μπάλα στο δεξί πόδι. Κάνει τη σέντρα η κεφαλιά. Η μπάλα στα δίχτυα. Κεφαλιά από τον Γιώργο Δόνη. Ο Μπορέλη στην προσπάθεια. Το πλασέ από τον Βαζέχα. Ένα εκπληκτικό γκολ. Ο Μπορέλη για τον Βαζέχα που πατάει ωραία για τον Μαρακό. Και πάλι αυτός για τον Πολωνό. Τέτα τέτ πλασάρι. 4-0. Και 13ο γκολ για τον Κριστόφ Βαζέχα. Μπορέλη. Ο Μπορέλη που αφήνει πολύ ωραία για τον Δόνη. Η σέντρα του Δόνη ο Βαζέχα σε καλή θέση. 5-0. Από κόρνερ τα πάει καλά. Όχι, αυτό είναι το 5ο με εκτέλεση στο Φρανσίσκο μετά από 30 λεπτά παιχνιδιού. Και είναι το 1-0. Το 1-0 με σκόρερ το Γιάς Μικοβέλιτς. Ο Φανερόι εδώ έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλοκτυπημένο η κεφαλιά και τον γκολ. Να εδώ δεν υπάρχει offside ο Ζαγοράκης. Στη μεγάλη περιοχή θα κάνει το σουτ, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Τζιόζιου πρέπει να είναι. Η επίθεση για τον ΠΑΟΚ θα βγει εδώ. Η σέντρα προσπαθούν τελικά, η μπάλα έχει περάσει στη γραμμή. Ναι, ναι, πρέπει να είναι από τον γκολ. Καρασαβίδης ανάμεσα από δύο παίκτες της Λάρισας θα δώσει τελικά το σουτ και πολύ ωραίο γκολ. Ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Ζουμπούλη. Παλιά του το Σουνίδη για τον Καρασαβίδη. Ο Καρασαβίδης θέλει να πλασάρει τον Γεωργίου. Θα κάνει και το πλασέ. Ένα γκολ σε διπλή φάση. Παλιά πολύ ωραία για τον Μαυροβιονίδη που έχει περάσει μπροστά. Αυτός κρατάει την μπάλα, βγαίνει ο Καρασάβας και θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ιβάν στο κόρνερ. Και παλιά από τον Μητσόπουλο, εκπληκτική απόκρουση από τον Καρασάβα. Είναι απόκριστο αγώνα στο 74. Κόλα. Αφήνει για τον Βελέτζα. Νικολαίδης πιάνει το σουτ, η απόκριση από το δάφκι μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 0-1 για τον Απόλλωνα με τον Ντέμι Νικολαίδη. Καραγεωργίου και Ζαλέσκι τώρα. Εκτελεί ο Ζαλέσκι, γκολ, εκπληκτικό. Πανέμορφο γκολ από τον Γιώργο Ζαλέσκι. Ο Άλεξης καθυστερεί. Περιμένει ο Λέκοβιτς, κάνει το σουτ, πέφτει ο Αργυρίου και έρχεται ο Κρίστοβιτς να πετύχει το πρώτο του γκολ στην πρώτη εθνική. Ο Μάλιος δεν θα εκτελέσει αυτή τη φορά, ο Γιώσα στην εκτέλεσή του και στο δεύτερο δοκάρι. Εκεί που γίνεται η πρώτη κεφαλιά, η μπάλα περνάει και καταλήγει στα δίχτυα. Σαμπανάτζοβιτς ψάχνει χώρο για πάσα για το Κετσπάκια, το πλασέ και 1-0 η Ένωση. 52ο λεπτό, ο Πάντιτς στο φάουλ και 1-1. Νέο φάουλ για την Ένωση με τον Σαββέσο Δημητριάδη στην κεφαλιά και 2-1 για την ΑΕΚ. 34ο της επανάληψης, Κωστής. Μπαλιά για τον Σαραβάκο, Σαραβάκος απευθείας και το 3-1. Εκτελείται λοιπόν τον 5ο κόρνερ για τον Πανιόνιο. Κανείς Πανιόνιο στην κεφαλιά. Προσπαθεί να γυρίσει ο Κουρμπανάς. Σύγχυσε στα καρέ της ΑΕΚ το σουτ και το 3-2. Βλέπουμε και τη βαθμολογία μετά από 11 αγωνιστικές. Ενώ είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή και είναι 0-0 το αποτέλεσμα. Παναθηναϊκός 31 βαθμούς, Όφη 26, ΑΕΚ 21, ΠΑΟΚ 19, όσους και ο Ηρακλής, Απόλλων 17, Ολυμπιακός 16, κοντά Ξάνθη επίσης, Άρης 14 βαθμούς. Εδεσαϊκός επίσης 14, Πανιόνιος και Λάρισα από 13, Αθηναϊκός 10, Λεβαδιακός.